Ο κίνδυνος εξάντλησης των φυσικών ενεργειακών αποθεμάτων έχει οδηγήσει πια τους ερευνητές στην ανάπτυξη νέων καυσίμων, με κύριο παράδειγμα τα βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς που στηρίζονται σε ενεργειακές καλλιέργειες. Το επόμενο σημαντικό βήμα αφορά στα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς που στοχεύουν στην αποτελεσματική χρήση υπολειμματικών πρώτων υλών, οι οποίες αποβάλλονται στο περιβάλλον με καταστροφικές συνέπειες. Σημαντικό έργο στο συγκεκριμένο πεδίο φαίνεται ότι έχει κάνει η ελληνική ερευνητική ομάδα από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, ΕΚΕΤΑ, η οποία έχει πρόσφατα παρουσιάσει ένα νέο βιοντίζελ δεύτερης γενιάς από τηγανέλαιο. Το βιοντίζελ δεύτερης γενιάς είναι ένα νέο καύσιμο που προέρχεται από 100% υπολειμματικές πρώτες ύλες. Πρόκειται για ένα καύσιμο υψηλών προδιαγραφών που δεν απαιτεί μετατροπές στους κινητήρες, ενώ παράλληλα δίνει χαμηλότερους ρήπους και καλύτερη εξοικονόμηση καυσίμου. Η τεχνολογία αυτή βασίζεται στην καταλυτική υδρογονοεπεξεργασία τηγανελαίου και τη μετατροπή των λιπαρών οξέων του σε παραφίνες και ναυθένια. Πριν από 6 χρόνια περίπου που ξεκίνησε η έρευνά μας, η προμήθεια κατέργας των φυτικών ελαίων ως πρώτη ύλη για τα πειράματά μας δεν ήταν εφικτή. Έτσι, ουσιαστικά αναγκαστήκαμε να στραφούμε στην υπολειμματική βιομάζα, όπως είναι το τηγανισμένο λάδι. Στην πορεία, αυτή η επιλογή αποδείχθηκε σωστή, τόσο γιατί μπορέσαμε να εκμεταλλευτούμε ένα απόρριμμα προκειμένου να παράγουμε κάτι χρήσιμο, αλλά και γιατί το τηγανισμένο λάδι ως πρώτη ύλη υπάρχει σε αυθονία στη χώρα μας. Με τη βοήθεια του προγράμματος LIFE, που χρηματοδότησε την έρευνα και την επίδειξη της νέας αυτής τεχνολογίας, μπορέσαμε να συλλέξουμε 3 τόνους τηγανελαίου από 23 εστιατόρια της πόλης μας με τη βοήθεια του Δήμου Θεσσαλονίκης. Συντηρητικές έρευνες εκτιμούν ότι στην Ελλάδα ετησίως μπορούν να συλλεχθούν 280.000 τόνοι τηγανελαίου από εστιατόρια και νοικοκυριά. Έτσι μπορεί να παραχθεί βιοντίζελ σε ποσότητα ικανή να καλύψει το 9,5% περίπου των αναγκών της χώρας μας σε ντίζελ. 4 χρόνια έρευνας χρειάστηκε η ομάδα του ΕΚΕΤΑ για να καταλήξει στη συγκεκριμένη καινοτόμο τεχνική και να μπορέσει να τη θέσει σε εφαρμογή. Το 2006 ξεκίνησε η έρευνα για την παραγωγή βιοντίζελ δεύτερης γενιάς από χρησιμοποιημένα τηγανέλαια στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων και Υδρογονανθράκων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε από την ομάδα υδρογονοεπεξεργασίας, η οποία αποτελείται από την κυρία Αγγελική Καλογιάννη, τον κύριο Αθανάσιο Δημητριάδη, τη δόκτωρ Λουκία Χρυσικού και τον κύριο Γιώργο Μελετίδη. Σε αυτή την προσπάθεια συμμετέχουν επίσης το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Για την έρευνα αυτή συνεργαστήκαμε με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής του κυρίου Ζήση Σαμαρά, όπου πραγματοποιήθηκαν οι δοκιμές του καυσίμου σε πρότυπους κινητήρες, καθώς και με το Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του κυρίου Δημήτρη Καρώνη, όπου πιστοποιήθηκε το νέο αυτό καύσιμο. Η ιδέα του βιοντίζελ δεύτερης γενιάς αναπτύχθηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε εν τέλει να παράγεται ένα νέο καύσιμο υψηλών προδιαγραφών. Η νέα τεχνολογία στηρίζεται στην καταλυτική υδρογονοεπεξεργασία. Είναι μια τεχνολογία ευρέως διαδεδομένη που χρησιμοποιείται από τα δηληστήρια για την αναβάθμιση των πετρελαϊκών κλασμάτων. Στις πιλωτικές μονάδες του ΕΚΕΤΑ χρησιμοποιήθηκε αυτή η τεχνολογία για την παραγωγή βιοντίζελ δεύτερης γενιάς. Κατά την τεχνολογία αυτή γίνεται η μετατροπή των τριγλικεριδίων που υπάρχουν στο τηγανέλαιο σε παραφίνες. Αρχικά γίνεται η μετατροπή των τριγλικεριδίων στα αντίστοιχα λιπαρά οξέα, στη συνέχεια γίνεται η απομάκρυνση του οξυγόνου, ενώ παράλληλα γίνεται και ο κορεσμός των ακόρεστων δεσμών. Το παραφινικό καύσιμο που παράγεται είναι ένα μείγμα καθαρών, υδρογονοεπεξεργασμένων, κορεσμένων υδρογοναθράκων. Η παραφινική του φύση, καθώς και το ότι δεν έχει καθόλου οξυγόνο, το καθιστά ένα καύσιμο το οποίο έχει υψηλή θερμογόνο δύναμη, πολύ καλή οξυδοτική σταθερότητα και υψηλό δείκτη κετανίου. Κάτι που το κάνει ένα εναλλακτικό βελτιωμένο καύσιμο έναντι του συμβατικού ντίζελ. Η τεχνολογία εφαρμόζεται σήμερα πιλωτικά, ενώ διερευνάται παράλληλα η δυνατότητα για ευρύτερη εφαρμογή της. Σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη η τελική φάση του έργου BioFuels2G, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για την επίδειξη της νέας τεχνολογίας. Έχουν παραχθεί ήδη 2 τόνοι από το νέο βιοντίζελ δεύτερης γενιάς, που θα χρησιμοποιηθούν για την κίνηση ενός απορριμματοφόρου του Δήμου Θεσσαλονίκης σε μείγμα 50-50 με συμβατικό ντίζελ κίνησης μέσα στους επόμενους μήνες. Ωστόσο, το νέο καύσιμο έχει ήδη εξεταστεί σε εργαστηριακούς κινητήρες και οχήματα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με θετικά αποτελέσματα. Συγκριτικά με το βιοντίζελ πρώτης γενιάς, το οποίο γρήγορα συνδέθηκε με την αμφιλεγόμενη διαμάχη ενέργεια ή τροφή, το βιοντίζελ δεύτερης γενιάς παρουσιάζει πολλά περιβαλλοντικά ωφέλη. Το συμβατικό ντίζελ βασίζεται στο αργό πετρέλαιο, το οποίο κάποια στιγμή θα εξαντληθεί. Γι' αυτό και έγινε μια στροφή στα βιοκαύσιμα. Αρχικός εκπρόσωπος των βιοκαυσίμων ήταν το βιοντίζελ πρώτης γενιάς, το οποίο ονομάζεται και FAME και προέρχεται από τη μετεστεροποίηση φυτικών ελαίων. Στηρίχθηκε στις ενεργειακές καλλιέργειες, πράγμα που οδήγησε στο debate food versus fuel, το οποίο οδήγησε στη συνέχεια στην αύξηση των τιμών των τροφίμων το 2008. Ωστόσο, το βιοντίζελ πρώτης γενιάς, λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε οξυγόνο, δημιουργούσε προβλήματα στους κινητήρες αυτοκινήτων και είχε και προβλήματα κατά τη μεταφορά και την αποθήκευσή του. Τα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς στηρίζονται σε πολυματικές βιομάζες, όπως είναι το τηγανέλαιο, και δεν δημιουργούν προβλήματα στις ενεργειακές καλλιέργειες. Πέρα από αυτό, η παραφηνική τους χρήση και το ότι δεν είχαν καθόλου οξυγόνο τα καθιστούν ένα πολύ καλό εναλλακτικό βελτιωμένο καύσιμο. Όπως γνωρίζετε, το βασικό πλεονέκτημα των βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς είναι η μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Γιατί χρησιμοποιούν βιομάζα. Δηλαδή, όχι ορυκτό άνθρακα. Ταυτόχρονα, το συγκεκριμένο καύσιμο, επειδή χρησιμοποιεί τηγανέλαια, δεν ρυπαίνει το περιβάλλον. Δεν ρυπαίνει το περιβάλλον σε ό,τι αφορά τα νερά και τα εδάφη. Διότι απλούστατα το τηγανέλαιο δεν χρησιμοποιείται παρά μονάχα για καύση. Τέλος, έχουμε αποδείξει με τις μετρήσεις που κάναμε στο εργαστήριο ότι το βιοκαύσιμο το συγκεκριμένο δεν έχει καμία αρνητική επίπτωση στην διάρκεια ζωής των κινητήρων και στις εκπομπές τους. Επομένως, είναι νομίζω μια πολύ επιτυχημένη λύση για χρήση γενικότερη. Για πρώτη φορά έγινε η υδρογονοπεξεργασία 100% υπολοιματικής πρώτης ύλης όπως του τηγανελαίου. Εμείς για τη μελέτη μας καταφέραμε να βρούμε τους βέλτιστους καταλύτες και τις βέλτιστες λειτουργικές παραμέτρους που μπορούν να δώσουν ένα προϊόν υψηλών προδιαγραφών με υψηλές αποδόσεις. Αντιμετωπίσαμε αρκετές δυσκολίες βέβαια κατά την έρευνά μας. Πρώτα απ' όλα, δεν υπήρχε προϋπάρχουσα βιβλιογραφία που θα μας βοηθήσει, καθώς ήμασταν οι πρώτοι που ασχοληθήκαμε με την έρευνα αυτή. Επίσης, για ένα ερευνητικό εργαστήριο να παράξει μια ποσότητα 2 τόνων ήταν μια μεγάλη πρόκληση. Το τελικό όμως αποτέλεσμα μας αντέμιψε, γιατί το προϊόν είναι ένα υψηλών προδιαγραφών καύσιμο και μπορεί να παραχθεί και σε μεγάλη κλίμακα. Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν ήδη αρχίσει να προσελκύουν μεγάλο ενδιαφέρον. Το 2011, στο πλαίσιο του διαγωνισμού «Η Ελλάδα καινοτομεί», το βιοντίζελ δεύτερης γενιάς από τηγανέλαιο κατέκτησε το δεύτερο βραβείο στην κατηγορία «Καινοτομία» ανάμεσα σε 290 υποψηφιότητες. Η διάκρισή μας με το δεύτερο βραβείο καινοτομίας στο διαγωνισμό «Η Ελλάδα καινοτομεί» το 2011 αποτέλεσε για μας μια επιβράβευση των κόπων που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης, ο διαγωνισμός προώθησε την τεχνολογία μας στον επιχειρηματικό κόσμο, κάτι που επιβεβαιώθηκε από το ενδιαφέρον που έδειξαν οι επενδυτές τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την τεχνολογία αυτή, τόσο για την ανάπτυξη όσο και για την επίδειξή της, λάβαμε χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE. Η ομάδα του ΕΚΕΤΑ σχεδιάζει ήδη την επόμενη μέρα, που αφορά τόσο στην εμπορική αξιοποίηση, όσο και στην εξέλιξη της έρευνας πάνω στα βιοκαύσιμα. Αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με τα ελληνικά πετρέλαια για να εξετάσουμε πώς μπορεί το τηγανέλαιο να ενσωματωθεί στην υπάρχουσα παραγωγική διαδικασία του ντίζελ, βελτιώνοντας την αειφορία του. Επίσης, εξετάζουμε τη δυνατότητα παραγωγής του βιοντίζελ δεύτερης γενιάς από μικρές και αυτόνομες μονάδες. Στο μέλλον, βέβαια, θέλουμε να συνεχίσουμε την έρευνά μας και σε άλλα πεδία, όπως με τα βιοκαύσιμα τρίτης γενιάς που παράγονται από μικροφύκη, καθώς αυτά διαφαίνονται ως μια πολλά υποσχόμενα λύση στο ανεπιθύμητο φαινόμενο του θερμοκηπίου και στα συνεχώς μειωμένα αποθέματα αργού πετρελαίου. Δεν θα υπήρχε μεγαλύτερη ανταμοιβή για μας από το να δούμε το βιοντίζελ δεύτερης γενιάς να παράγεται σε βιομηχανική κλίμακα και το τηγανέλαιο να αξιοποιείται ευρέως όπως θα έπρεπε στη χώρα μας. Πιστεύουμε ότι μετά από αυτήν τη μελέτη που κάνουμε για τα ελληνικά πετρέλαια, το τηγανέλαιο θα αρχίσει να αξιοποιείται στα δηληστήρια ως μια εναλλακτική τροφοδοσία και να κυκλοφορούν οχήματα στη χώρα μας από αυτό το νεοκαύσιμο από τηγανέλαιο.